Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Συμπληρώνονται φέτος 47 χρόνια από τον Μαύρο Ιούλη του 1974. Η διχόνοια, τα χρόνια που προηγήθηκαν, το πραξικόπημα και η αδελφοκτόνος διαμάχη οδήγησαν την πατρίδα μας στη μεγαλύτερη καταστροφή που έζησε μέχρι σήμερα. Ως κίνημα πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μαρτυρικός λαός μας, αλλά και ολόκληρος ο ελληνισμός, δικαιούται να γνωρίζει την πάσα αλήθεια για τα όσα συνέβησαν εκείνες τις μέρες και να βοηθήσει τις νεότερες γενιές για να μην επαναλάβει τα ίδια τραγικά λάθη. Το ποιοι ευθύνονται, ποιοι διέπραξαν λάθη, ποιοι παρέλειψαν να πράξουν το καθήκον τους και κυρίως γιατί οι κυβερνήσεις μετά το 1974 δεν οδήγησαν κανένα υπεύθυνο στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να εξεταστεί εις βάθος. Το γιατί οι κορυφαίοι χουντικοί αξιωματικοί όπως ο Μπονάνος, ο Αραπάκης, ο Παπα-Νικολάου και ο Ιωαννίδης δεν οδηγήθηκαν σε δικαστήρια για το έγκλημα της Κύπρου. Το ότι ο φάκελος της Κύπρου που είδαν εν μέρη τη δημοσιότητα είναι λυπής, καθώς παραμένουν στα συρτάρια της Ελληνικής Βουλής φακέλοι για το τι έχει συμβεί και κάποιοι άλλοι φακέλοι έχουν ως διαμαγείας εξαφανιστεί. Στις 22 Ιούλη λοιπόν το 1974 η Τουρκία έθεσε σε εφαρμογή τα σχέδιά της που προετοίμαζε επί σειρά ετών εις βάρος του λαού μας. Οι ορδές του Ατήλα εισβάλλουν στο νησί μας και σκορπούν τον όλεθρο στο πέρασμά τους. Χιλιάδες είναι νεκροί και αγνοούμενοι. Εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Πολλά καλοκαίρια πέρασαν και από τότε το φωταγωγημένο σύμβολο της ντροπής στο μεταδάκτυλο θυμίζει ότι ο κατακτητής δεν έχει αλλάξει πρόσωπο. Αυτήν ακριβώς την ώρα, ο Ατήλας 3 είναι σε εξέλιξη. Οι Τούρκοι επικίζουν την αμόχωστο και μιλούν πλέον ξεκάθαρα για λύση δύο κρατών. Ποια είναι η δική μας αντίδραση? Θα επιτρέψουμε κατά παραβάση όλων των ψηφισμάτων την απώλεια της βασιλεύουσας? Θα γίνουμε ακόλουθοι των εξελίξεων και τον θέλω του Ερτογάν? Επειδή έχουμε αργήσει, πρέπει να αντιληφθούμε ότι παρόλο που η πολιτική είναι μια μεταβαλλόμενη κατάσταση, δεν μας έχουν μείνει άλλα περιθώρια. Με την ανάλογη στρατηγική και ενεργώντας άμεσα, πρέπει να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς της Άγκυρας και να σηκώσουμε επιτέλους ανάστημα. Αν οι θέσεις μας για την πλειοψηφία της πολιτικής κοινής πριν λίγο καιρό έμοιαζαν ακραίες, άρα για σήμερα και με τις εξελίξεις που έχουμε ενώπιόν μας, πόσο ακραίο είναι το γεγονός ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα? Πόσο ακραίο ακούγεται ότι πλέον δεν έχουμε περιθώρια κατευνασμού? Η δική μας πρόταση είναι κατατεθειμένη και την επαναλαμβάνουμε. Πρέπει άμεσα η Κυπριακή Δημοκρατία να θέσει σε όλα τα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα των κυρώσεων προς την Τουρκία, όπως για παράδειγμα των εμπάρκων όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποιαδήποτε από χρηματοδότηση έχει να τις αποκοπεί. Από τη στιγμή που η Άγκυρα θέτει θέμα δύο κρατών και επικισμών της αμοχώς του, οφείλουμε να αξιώσουμε την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως του μοναδικού αναγνωρισμένου κράτους των νησίων βάσει της αντιδήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005. Αν δεν το πράξουμε τώρα, πότε ακριβώς θα το κάνουμε? Όταν θα έχουμε νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό, νέες αποφάσεις από τον Ερτογάν και θα βλέπουμε για το τι μελιγενέστε στην πατρίδα μας? Πότε θα αντιληφθείτε ότι ακόμα και αν όλοι οι ξένοι μας γυρίσουν την πλάτη, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας τόσο σοβαρής εξέλιξης, παραμένουμε το μοναδικό αναγνωρισμένο κράτος που έχει κυριαρχικά δικαιώματα και έχουμε την απόλυτη εξουσία στη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης? Γι' αυτό λοιπόν, έστω και στην Ιστάδη, καλούμε την κυβέρνηση όπως προχωρήσει στο άμεσο κλείσιμο νέων φραγμάτων. Στην ανάκληση των ταυτοτήτων
και των διαβατηρίων από τους Τουρκοκύπριους, ξεκινώντας από τους ψευδοαξιωματούχους. Καλούμε την κυβέρνηση στην άμεση αλλαγή της Συμφωνίας της Πράσινης Γραμμής και στη μονομερή άσκηση βέτο σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Έχουν περάσει 47 χρόνια. Είναι πολλά για να αναλογιστούμε τα λάθη μας ως πολιτική ηγεσία, είναι όμως πολύ λίγα για να ξεχάσουμε και να παραδοθούμε. Σήμερα, μακριά από μικροπολιτικές σκέψεις, κλείνουμε ευλαβικά το warning στους αθάνατους νεκρούς μας με την υπόσχεση ότι δεν θα είμαστε η τελευταία γενιά λίγων της Κύπρου. Ενωμένοι λοιπόν σαν λαός, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Το έντοξο παρελθόν μας το αποδεικνύει και έφτασε πλέον η ώρα να προχωρήσουμε στην πρακτική επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ασκώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Κανένας δεν θα διεκδικήσει το οτιδήποτε για εμάς, αν εμείς ήδη δεν σηκώσουμε κεφάλι. Η ιστορία μας, οι νεκροί μας και οι επόμενες γενιές το απαιτούν.